η στιγμή να πάρουν το δικό τους δώρο από τους εκατοντάδες Άι Βασίλειδες που συμμετείχαν στο φετινό Σανταράν, έφτασε για τα σωματεία της πόλης των Χανίων που υποστηρίζουν παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο ή αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Εκπρόσωποι των διοργανωτών έδωσαν επιταγές αγάπης, μοιράζοντας το ποσό των 40.000 ευρώ που συγκεντρώθηκε από τις συμμετοχές. Αυτά τα χρήματα σίγουρα δεν είναι πολλά, είναι όμως μια μικρή βοήθεια για τα σωματεία και για τα παιδιά που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο Ορίζοντας, το ΚΙΦΑΜΕΑ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών η Μεγαλόχαρη και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπηρών Παιδών έλαβαν την οικονομική ενίσχυση που αποτελεί και τον σκοπό για τον οποίο διοργανώνεται το Σανταράν. Σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο της, αποδίδοντας τα χρήματα τα οποία συγκέντρωσε στα 4 σωματεία που ωφελούνται αυτά τα χρόνια από τις δράσεις του Σανταράν. Ξέρει σίγουρα το κάθε σωματείο τις ανάγκες των παιδιών. Παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα είτε κάποιας μορφής αναπηρία, είτε προβλήματα καρκίνου. Οι θεραπείες είναι πάρα πολύ ακριβές και τα δικά μας τα χρήματα είναι ένα μικρό δώρο στην προσπάθεια των σωματείων. Δεδομένης της ανύπαρκτης ή περιορισμένης κρατικής ενίσχυσης, τα χρήματα που δόθηκαν στον Ορίζοντα και τις δομές απασχόλησης παιδιών με αναπηρία αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα στη συνέχιση του δύσκολου έργου τους. Μακάρι κάποια στιγμή ο τόπο μας να μην έχει ανάγκη να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις για να ενισχύουμε τις κοινωνικές αυτές ομάδες. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα είναι καθήκον όλων μας να προσπαθούμε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις. Ελπίζω του χρόνου ο αριθμός των Άι Βασίλειδων να έχει διπλασιαστεί και να περάσουμε έτσι μηνύματα αισιοδοξίας όσον αφορά την αλληλεγγύη. Το Σανταράν Χανίων αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική διοργάνωση της χώρας, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν κάθε χρόνο ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς.